Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα μαζί με το φίλο και εκλεκτό συνεργάτη τον κύριο Γιώργο Πάλιμο από την Αθήνα θα δώσουμε συνέχεια στο θέμα που αναδείξαμε και στο οποίο σταθήκαμε πριν από λίγες εκπομπές, τη σύγκριση των οπλικών συστημάτων και της τεχνολογικής κατάστασης ανάμεσα σε Ρωσία, Κίνα και το αντίπαλο δέος, το ΝΑΤΟ, όπως τουλάχιστον φαίνεται στον παγκόσμιο χάρτη και στην παγκόσμια γεωπολιτική. Θα σταθούμε λοιπόν σε αυτό το θέμα, θα δώσουμε συνέχεια με τον κύριο Πάλιμο, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολλά στο κομμάτι της αμυντικής τεχνολογίας και της στρατιωτικής τεχνολογίας. Και βεβαίως θα σχολιάσουμε και άλλα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα και όχι μόνο. Κύριε Πάλιμο, καλησπέρα, ευχαριστώ που είστε ξανά μαζί μας στον κώδικα μυστηρίων. Καλησπέρα σας. Μας είχατε πει πολλά ενδιαφέροντα και δέχτηκα πολλά μηνύματα πριν από λίγες εκπομπές και μου ζήτησε πολλοί κόσμος να δώσουμε συνέχεια. Μας είχατε πει για το κομμάτι που αφορά την αεροπορία, τις ειδικές δυνάμεις, τα σκάφη επιφανείας και είχαμε επιχειρήσει μια σύγκριση και είχαμε δώσει ενδιαφέροντα στοιχεία. Τι μπορούμε να πούμε από εκεί και πέρα και για το ρόλο του Πούτιν ακόμη και για άλλα. Άξτε, σήμερα θα κάνουμε μια στατιστική ανάλυση πιο ορθή. Θα μιλήσουμε για ορισμένα ιδιαίτερα οπλικά συστήματα της Ρωσίας που δεν αναφερθήκαμε την άλλη φορά. Mm-hmm. Να πούμε λοιπόν αρχικά ότι η Ρωσία έχει διαθέσιμες αυτές τις μέρες δυνάμεις 770.000 ανδρών σε όλο τον κόσμο, έναντι 1.420.000 των Αμερικάνων. Η ετοιμοπόλεμη Αμερικά είναι περίπου διπλάσιοι, αλλά οι άμεσες εφεδρείες των Ρώσων είναι 2,5 εκατομμύρια, των δε Αμερικάνων 870.000. Και οι Ρώσοι είναι κοντά στους χώρους αντιπαράθεσης, ενώ οι Αμερικάνοι είναι μακριά, ναι, σε περίπτωση επιστράτευσης. Τώρα στα τάγκς υπερέχουν οι Ρώσοι, είναι 15.500, έναντι 8.400 των Αμερικάνων. Στα θωρακισμένα έχουν τους ίδιους αριθμούς, γύρω στα 27.000 άρματα ο καθένας. Στα κανόνια πάμε περίπου σε κάποιους αριθμούς που υπερέχουν περίπου 3:1 οι Ρώσοι, ενώ στους διαφόρους μορφούς πυράβλους υπερέχουν και εκεί περίπου στο 3:1 ή 3:2. Mm-hmm. Στα αεροπλάνα υπερέχουν πάρα πολλοί Αμερικάνοι, είναι γύρω στα 2.300 συν 2.500 άλλων τύπων, 2.300 εννοώ πρώτης γραμμής εφόδου, ενώ οι Ρώσοι έχουν μόνο 800 αεροσκάφη πρώτης γραμμής εφόδου. Στα μεταφορικά κάπου έχουν περίπου τα ίδια, στα ελικόπτερα όμως, με 980 ελικόπτερα η Ρωσία εφόδου ελικόπτερα είναι μόνο τα 115. Έχουμε τα Αμερικάνικα που είναι πολύ περισσότερα, 1:6, 6% είναι, 6.100, με ελικόπτερα εφόδου 920, δηλαδή περίπου 1:9 υπερέχουν οι Αμερικάνοι. Ναι. Τώρα στα αεροπλανοφόρα υπερέχουν οι Αμερικάνοι 10:1, στα διάφορα σκάφη επιφανείας έχουμε αριθμούς περίπου ίδιους, ενώ στα υποβρύχια είναι και εκεί κοντά, 63:72 των Αμερικάνων, τα Ρώσικα όμως στα υποβρύχια έχουν το πλεονέκτημα του συστήματος Vacuum, mm-hmm, το οποίο είναι ένα σύστημα εφεύρεσης του κιόλβα, όπου δεν αντιλαμβάνεται κανείς την τορπίλα, τρέχει σε κενό αέρος και φεύγει με τρομακτικές ταχύτητες. Άρα υπάρχει μια υπεροχή των ρωσικών υποβρυχίων. Mm-hmm. Τώρα, στο θέμα των πυράβλων επιφανείας, που ενδιαφέρει πάρα πολύ γιατί υπάρχουν τα αμερικάνικα αεροπλανοφόρα, είναι όπως είπαμε 10:1. Οι Ρώσοι φτιάχναν τον SSN-25 Inceptor, αυτοκινόμενο πυραυλό, ο οποίος μπορεί να εκτοξευτεί από εκτοξευτήρες εδάφους, δηλαδή να υπάρχουν διάφορα κοντέινες στη ξηρά και μέσα να κρύβουν τέτοιους πυράβλους. Να εκτοξευτεί από πλοία, να εκτοξευτεί από αεροπλάνα. Είναι πύραυλοι πολύ υψηλής ταχύτητας. Τρέχουν γύρω στα 2,9 μάχ, δηλαδή 3.400 χιλιόμετρα την ώρα. Και είναι αδύνατο να αντιμετωπιστούν. Μπορεί να πάρουν η πυρηνική κεφαλή 200 χιλιοτόνων ή συμβατική 750 λιβρών με εμβέλεια 200 χιλιόμετρα. Είναι τόσο επικίνδυνοι που το ΝΑΤΟ τους έχει δώσει ένα δικό του όνομα που μεταφράζεται από την αγγλική σαν ηλιακό έγκαυμα. Το αισθάνονται δηλαδή αυτό το πύραυλο του ΝΑΤΟ ηλιακό έγκαυμα. Φυσικά τέτοιοι πύραυλοι μπορούν να καταστρέψουν και αεροπλανοφόρα και οτιδήποτε άλλο έπαιζε στην επιφάνεια. Ταυτόχρονα οι Ρώσοι έχουν φτιάξει ένα όπλο το οποίο δεν είναι γνωστό στο ελληνικό κοινό και γενικά στο παγκόσμιο κοινό δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό. Είναι το αερόστρομνο, δηλαδή είναι σκάφος θαλάσσης αλλά με φουσκωτή την κατωβάση.
Είχαμε πάρει κάποια από αυτά, νομίζω. Ναι, όχι αυτό που θα σας πω τώρα, γιατί αυτό είναι ένα τρομερό επίτευγμα. Έχει 8 αντιπλοϊκούς πυράβλους Mosquit. Λέγεται 1239 μπόρα. Αυτός είναι ο τύπος του, είναι hovercraft δηλαδή. Μήκους 64 επί 17 μέτρα. Τρέχει 20 κόμβους, είναι φτιαγμένο από αλουμίνιο. Έχει αεροτουρμπίνες 3.600 ύπων και κινητήρες 56.000 ύπων, δίζελ. Και ταυτόχρονα συμπεριλαμβάνει οπλικά συστήματα όσα, δύο εξάρια πολυβόλα ΑΚ το 30 mm και τριαντάρια, πυροβόλα ένα στην πλώρη των 76,2 χιλιοστών και δεν μπορεί να εγκλωβιστεί από αντιπυραυλικούς σχηματισμούς του ΝΑΤΟ ή από πυραυλικούς σχηματισμούς επιφανείας-εφανείας, γιατί προσέξτε αυτή τη λεπτομέρεια. Ναι. Η αντισύπ, η αντιπλοϊκή πύραυλη του ΝΑΤΟ εγκλωβίζουν στόχους που τρέχουν μέχρι 90 χιλιόμετρα. Αυτό μπορεί να πιάσει μεγαλύτερη ταχύτητα με τις τουρμπίνες που έχει όταν είναι φουσκωμένο κάτω και τρέχει ως hovercraft, ως αερόστρωνο που λέμε. Άρα λοιπόν μπορεί να επιτεθεί σε αεροπλανοφόρα, να διασπάσει τον κλειό άμυνας και να καταστρέψει με τους 8 αντιπλοϊκούς πυράβλους που έχει ένα αεροπλανοφόρο, ένα μικρό σκάφος τέτοιο. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Mm-hmm. Πέραν αυτού, οι Ρώσοι έχουν φτιάξει βομβαρδιστικά ειδικά για να χτυπάνε αεροπλανοφόρα, δηλαδή βομβαρδιστικά που φέρουν πυράβλους ατομικών βομβών και είναι φτιαγμένα για να χτυπάνε μόνο αεροπλανοφόρα. Μία σειρά τέτοιων βομβαρδιστικών αεροσκαφών, δηλαδή μία ολόκληρη βιομηχανία, μία σειρά, ένα τύπο, τον αγόρασε η Κίνα. Δηλαδή η Κίνα αυτή έχει αγοράσει ένα τύπο και το εργοστάσιο το ίδιο της κατασκευής βομβαρδιστικών αεροσκαφών κατά αεροπλανοφόρων για να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο των αμερικανικών αεροπλανοφόρων στη θάλασσά της. Να πούμε όμως ότι οι Ρώσοι έχουν πάρει και τον Μπάβατρον του Γκιόλβα το οπλικό σύστημα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Και αυτό τους ισχυροποιεί ακόμα παραπάνω, γιατί το Μπάβατρον θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και επί πλωτού μέσου και με άλλους πολλούς τρόπους. Ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσουν τον τύπο 50 αεροσκάφους, έτσι, το νούμερο 50 λέγεται, το οποίο το ξέρετε βέβαια, το έχουμε ξανασυζητήσει, mm-hmm. θεωρείται το καλύτερο αεροσκάφο στον κόσμο. Παρά το ότι λοιπόν η αναλογία αεροσκαφών μεταξύ Ρωσίας και Αμερικής είναι υπέρ της Αμερικής σε συντριπτικό αριθμό, δηλαδή μιλάμε για 2.300 αεροσκάφη πρώτης γραμμής για dogfighting έναντι 800, παρόλα αυτά θα λέγαμε ποιοτικά οι Ρώσοι μάλλον έχουν ξεπεράσει τους Αμερικάνους και στα αεροσκάφη και στα ελικόπτερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι αριθμοί μπορούν να ανατραπούν. Οι Αμερικάνοι είναι περίπου 1:3. Έχουν αλλά τα F-22 Raptor, αλλά το TAF-50 είναι καλύτερο. Το TAF-50 από το Raptor έχει τεράστια διαφορά, επιτρέψέ μου να πω, σαν λίγο ειδικός που είμαι στο θέμα και θα μπορούσα να σου κάνω και ανάλυση. Mm-hmm. Βάρους, ταχύτητες, τα πάντα. Λοιπόν, τώρα να πούμε ότι εκτός από αυτά που προείπαμε, έχουν αναπτύξει βομβαρδιστικά οι Ρώσοι, όπως είναι το TU-22 Mi-3, που μπορούν από το Ιράν να βομβαρδίσουν τον ISIS, δηλαδή να βομβαρδίσουν την περιοχή της Συρίας. Μεταφέρουν και πυράβλους κρούζ αυτά, έτσι δεν είναι? Ναι, αυτά βέβαια ανάλογα αεροπλάνα έχουν και οι Αμερικάνοι, δεν σημαίνει ότι μειονεκτούν στο θέμα αυτό. Να πούμε όμως ότι εκτός το θέμα των ναυτικών πυράβλων, το θέμα των τορπιλών, το θέμα των ποιοτικών αεροσκαφών και των ποιοτικών ελικοπτέρων, που αυτή τη στιγμή από τους ειδικούς τα δύο καλύτερα επιθετικά ελικόπτερα στον κόσμο θεωρούνται ότι είναι δύο ρώσικης κατασκευής, πρόσφατης κατασκευής. Βέβαια στους αριθμούς, να ξαναπώ πάλι, για να μην θεωρηθεί ότι υποστηρίζω έναν από τους αριθμούς, υπερέχουν τρομερά Αμερικάνοι. Δηλαδή μιλάμε για 980 ελικόπτερα των Ρώσων και 6% των Αμερικάνων. Για ελικόπτερα εφόδου 115 με 920, τεράστια διαφορά. Και τα Αμερικάνικα μπορεί να μην είναι αφήσιμη τα καλύτερα στον κόσμο, σαν αυτά που έχουμε εμείς, τα Lockbow, Apache κτλ. Αλλά είναι τα τρίτα και τέταρτα στην αξιολόγηση, στην κατάταξη. Άρα με μια υπεροχή 6:1 οι Αμερικάνοι στα ελικόπτερα υπερέχουν. Να πούμε λοιπόν ότι εκτός των άλλων οι Ρώσοι έχουν αναπτύξει το άρμα, TAF-14 αρμάτα, το οποίο θεωρείται ότι είναι το καλύτερο άρμα μάχης, τάγκ δηλαδή αυτή τη στιγμή στον κόσμο, με τηλεκατευθυνόμενο κανόνι, κλειστό πύργο δηλαδή,
με τηλεκατευθυνόμενο κανόνι των 125 χιλιοστών. Να σκεφτούμε ότι τα άρματα ΝΑΤΟ, όπως είναι και το δικό μας το Leopard, το Hell, το οποίο θεωρείται το καλύτερο στον κόσμο, έχουν πυροβόλο των 120. Άρα το αρμάτα, για διάφορους τεχνικούς λόγους που δεν έχουμε χρόνο να αναλύσουμε και λόγω πυροβόλου μεγαλύτερου, θεωρείται καλύτερο ακόμα και από το καλύτερο άρμα στον κόσμο, δηλαδή το Leopard, το Hell, το οποίο το έχει μόνο ο ελληνικός στρατός. Άρα λοιπόν, και στο θέμα των αρμάτων, και στο θέμα των αεροπλάνων, και στο θέμα των τορπιλών, και στο θέμα των πυράβλων επιφανίας-επιφανίας, υπερέχουν οι Ρώσοι, ενώ έχουν στους πυράβλους εδάφους-εδάφους, έχουν τον πύραυλο Ισκάντερ SS-26 με 500 χιλιόμετρα βεληνικές, που αν διαφοροποιήσει το βάρος του λόγω καυσίμωνα στα 3,8-4,2 τόνους, μπορεί να διανύσει και 1500 χιλιόμετρα, να γίνει δηλαδή και διπυρωτικός τροποτινά. Τρέχει ο Ισκάντερ με 9.000 χιλιόμετρα την ώρα. Να εξηγήσω ότι Ισκάντερ σημαίνει Αλέξανδρος, έτσι. Και βασικά είναι προτείνει να τους αγοράσουμε και εμείς αυτούς τους πυράβλους, αλλά τους πήραμε. Προσέξτε μια λεπτομέρεια στους Ισκάντερ. Θέλουν να χτυπήσουν με Ισκάντερ την Ευρώπη οι Ρώσοι. Αμερικανικούς στόχους. Βάσεις Αμερικάνους στην Ευρώπη. Όταν εκτοξευτεί ο Ισκάντερ, μπορεί και να εκτοξεύσει 10 ψευδείς στόχους από πολυεδρικούς κρυσταλλικούς ανακλαστήρες. Άρα, εάν βάλουμε μαθηματικά κάτω πόσοι Patriot χρειάζονται για να καταρρύψουν σίγουρα ένα Ισκάντερ, χρειάζονται 22 Patriot. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο Ισκάντερ είναι ένας σημαντικός πύραυλος, εξαιρετικά επικίνδυνος για τους Αμερικάνους και τον ΝΑΤΟ γενικά. Ενώ να θυμίσω ότι ο πύραυλος επιφανίας-επιφανίας αντιπλοϊκός SS-25, για τον οποίο σας μίλησα στην αρχή, που εκτοξεύεται και από πλοία και από αυτοκινούμενους εκτοξευτήρες, ακόμα και από κοντέινερ, δεν είναι ότι τρέχει 3.400 χιλιόμετρα την ώρα, είναι ότι μπορεί με εμβέλεια 200 χιλιόμετρα να κάνει σε τελική φάση, αν γίνει αντιληπτό ότι τα ραντάρ τον εγκλώβησαν, να κάνει τέτοιες κινήσεις και τέτοιους ελιγμούς που είναι αδύνατο να καταρριφθεί. Δηλαδή, ενώ ο πύραυλος κατευθύνεται σε ευθεία γραμμή να χτυπήσει ένα στόχο, αντιλαμβάνεται από τα αντιραντάρ συστήματα που έχει μέσα ότι έχει εγκλωβιστεί από το ραντάρ και πρόκειται να καταρριφθεί. Ναι. Τι κάνει λοιπόν? Αρχίζει στον ουρανό και κάνει οχτάρια, κύκλους, βόλτες, τρίγωνα, τετράγωνα, πεντάγωνα και είναι αδύνατη η κατάρριψή του με αυτά τα σχήματα που κάνει. Ας σημειωθεί βέβαια ότι οι Ρώσοι το 2018 θα έχουν έτοιμο και τον πύραυλο Ζίρκον, ο οποίος πύραυλο Ζίρκον θα έχει εμπλοκή στα ναυτικά πράγματα, άρα θα είναι επίσης εξαιρετικά επικίνδυνος ο πύραυλος αυτός. Μάλιστα. Συμπλήρωμα όμως της ισχύως των Αμερικάνων είναι ο κινέζικος στρατός σαν αντίπαλος, γιατί οι Αμερικάνοι δεν έχουν αντίπαλο μόνο τον Ρώσο αυτή τη στιγμή, έχουν και τον Κινέζο στη θάλασσα της Ιαπωνίας κτλ. Ο κινέζικος στρατός, να πούμε δύο λόγια εδώ, ναι, έχει 250 εκατομμύρια άντρες, μπορεί δηλαδή να καλέσει στα όπλα 250 εκατομμύρια άντρες, ενώ μπορεί να καλέσει στα όπλα 300 εκατομμύρια γυναίκες. Θέλω να σας ενημερώσω ότι η εκπαίδευσή τους έχει βελτιωθεί πάρα πολύ των Κινέζων και νομίζω ότι είναι ένας εξαιρετικά επικίνδυνος στρατός. Θα ήθελα να αναφέρω, παρότι δεν πιστεύω σε προφητείες, του Ιωάννη την προφητεία που έκανε στην Πάτμο, που λέει ότι κάποια στιγμή 200 εκατομμύρια κόκκινοι στρατιώτες, μάλλον κίτρινοι στρατιώτες, 200 εκατομμύρια κίτρινοι στρατιώτες με κόκκινο χρώμα θα χτυπήσουν το πράσινο. Δηλαδή η Κίνα με την κόκκινη σημαία θα χτυπήσει το πράσινο, δηλαδή τις αραβικές χώρες τις, ή και την Ινδία ίσως, με άρματα μεταλλικά που θα φτύνουν θιάφη. Λέει η προφητεία του Ιάννη, είναι εκπληκτική προφητεία. Προφητεύει ότι θα υπάρξουν μετά από 19 αιώνες 200 εκατομμύρια κίτρινοι στρατιώτες οι οποίοι θα έχουν κόκκινη σημαία. Δηλαδή αυτό σαν προφητεία, το κομμάτι αυτό, είναι πραγματικά νομίζω εντυπωσιακό. Να πούμε λοιπόν ότι η Κίνα, εκτός από τα 200 εκατομμύρια στρατιώτες, άντρες και 300 εκατομμύρια περίπου γυναίκες,
διαθέτει αυτή τη στιγμή και βιομηχανία σημαντική, 9.000 τάγκς, 4.000 με 5.000 αυτοκινούμενα οχήματα, διαθέτει στόλο μεγάλο, διαθέτει πυραυλικά συστήματα πολλά και ατομικές βόμβες βέβαια και τα λοιπά. Και αεροπορία και αεροφόρα. Παρακαλώ. Και αεροπορία εκεί είναι, κάνει κάποια βήματα. Ναι, και αεροπορία, έχουν φτιάξει αεροπλάνα εξαιρετικά σύγχρονα, είναι 2.700 αεροπλάνα, είναι πολλά. Ναι. Αλλά από αυτά τα 2.700 αεροπλάνα, τα πρώτης γραμμής, αυτά τα οποία δηλαδή αξιολογούμε σαν αεροπλάνα κρούσης, είναι ένα μέρος, διότι όπως είπαμε είναι 1.170 τα πρώτης γραμμής και 856 τα ελικόπτερα. Δηλαδή αν βάλουμε τα αεροπλάνα των Κινέζων με τα αεροπλάνα των Ρώσων, φτάνουμε στον αριθμό των αεροπλάνων της Αμερικανικής Αεροπορίας. Ναι. Άρα είναι η σύγκριση είναι ενδιαφέρουσα αυτή, να την πούμε. Νομίζω ότι είπαμε αρκετά στοιχεία. Τώρα σχετικά περί Πούτιν, με καμία αντίρρηση να πούμε δύο λόγια, θα σας πω την άποψή μου. Κύριε Πάλιμο, πριν μας τα πείτε, θέλω να ρωτήσω το εξής. Εσείς μας έχετε πει ότι έχετε στοιχεία ότι ο Πούτιν είναι ελληνικής καταγωγής, ή κάνω λάθος? Υπάρχουν πολλοί άλλοι όμως που όταν τους το θέτω αυτό λένε δεν ισχύει, ότι ο Πούτιν είναι εβραϊκής καταγωγής. Τι λέτε εσείς γι' αυτό? Καταρχάς τα περί Πούτιν εβραϊκής καταγωγής τα λένε χρόνια τώρα και οι πράκτορες της CIA εξ Αμερικής, ναι, αλλά και οι Ιλουμινάτοι εξ Ελλάδος. Mm-hmm. Έχω συγκεκριμένες εκπομπές κρατήσει στην Ελλάδα όπου εμφανίζονται οι Ιλουμινάτοι να λένε ότι ο Πούτιν είναι φιλοεβραίος και τα λοιπά. Να πω όμως τι ξέρω εγώ. Ναι. Ξέρω ότι η μάνα του είναι από την Μαριούπολη. Στη Μαριούπολη, επειδή έχει πάει ο Γιώργος ο Γαβριανός, σας λέω ονόματα και πρόσωπα της ομάδας Ε τώρα, έτσι. Επειδή έχει πάει προσωπικά ο Γιώργος ο Γαβριανός στη Μαριούπολη, είχε καταθέσει εκεί στις τράπεζες και τα λοιπά και δραστηριότητες. Στη Μαριούπολη σε σταματάνε όταν φοράς την ελληνική σημαία στο σακάκι σου χιλιάδες άνθρωποι και σου λένε είμαι Έλληνας και ας μην ξέρουν να μιλήσουν ελληνικά. Η Μαριούπολη είναι μια ελληνική πόλη. Η μάνα του λοιπόν είναι από τη Μαριούπολη. Τώρα αν ήταν Ελληνίδα καθαρή ή Ελληνοεβραία δεν το γνωρίζω αυτό. Ναι. Τον παππού του το λέγανε Σπυρίδων από ό,τι έχω ακούσει. Έχει ένα οπωσδήποτε μέρος ελληνικής καταγωγής. Μην ξεχνάμε όμως ότι πέραν της καταγωγής του, ότι ο άνθρωπος αυτός επέλεξε εκτός το ρωσικό διαβατήριο να έχει και ελληνικό. Αυτό είναι γνωστό. Ότι αυτό είναι σημαντικό. Κάποια στιγμή απεκαλύφθη ότι έχει ελληνικό διαβατήριο. Και όλες οι θέσεις του για τον Αλέξανδρο και τα λοιπά είναι θέσεις όχι φιλοελληνικές. Είναι η ιστορική πραγματικότητα. Δεν μας αδικεί ο άνθρωπος αυτός. Ναι. Βέβαια θα πει κανείς ότι στο θέμα των Σκοπίων. Ναι, για τη Μακεδονία κάποιοι τον έχουν κατηγορήσει. Ναι, σε ορισμένα άλλα θέματα η Ρωσία κράτησε μια ιδιαίτερη στάση. Δεν αφιβάλλω, γιατί. Εντάξει. Κοιτάει και την πάρτι προς το κάτω-κάτω. Μεταξύ Σλάβων υπάρχει μια αλληλοϊποστήριξη, γιατί αυτοί θεωρούνται όλοι Σλάβοι, καταλάβατε. Αν και ουσιαστικά ορισμένοι λαοί από αυτούς δεν έχουν πλειοψηφία Σλάβων, είναι αστείο να το λέμε, αλλά θεωρούνται από. Και κάτι άλλο τώρα. Ο Πούτιν πρέπει να καταλάβουν κάποιοι ότι κοιτάει τα συμφέροντα της Ρωσίας. Προσπαθούν να τον παρουσιάσουν ως τον Άγιο που θα μας βοηθήσει, ας πούμε. Αν δεν του δώσεις, δεν θα δώσει. Αγαπητέ φίλε Βασίλη, ποτέ στην ιστορία της Ελλάδος Ρώσοι ή άλλος λαός δεν βοήθησαν ουσιαστικά. Σωστά. Ποτέ. Ακόμα και η ναυμαχία που έγινε κάτω στη Μεσσηνία μεταξύ Τούρκων και Ευρωπαϊκών δυνάμεων, όπως είναι γνωστό ιστορικά, ξεκίνησε τυχαία. Δεν θέλανε να την κάνουν την αμαχία αυτή, του Ναυαρίνου. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Ουδέποτε η Ρωσία κατά την κατοχή την Οθωμανική μας βοήθησε ουσιαστικά. Σαφώς τα συμφέροντά τους ήταν μαζί μας, γιατί σαφώς είχαν πολέμους με τους Τούρκους, ήταν πάντα εχθροί. Και σαφώς σήμερα τα συμφέροντά τους είναι μαζί μας, γιατί έχουν μεγάλη αντιπαλότητα με τους Τούρκους. Μην ξεχνάμε ότι οι Τούρκοι εκπαιδεύουν τους Τσετσένους τρομοκράτες, οι οποίοι χτυπάνε με βόμβες στα ρωσικά σχολεία κτλ. Σωστά. Λοιπόν, άρα πάντα υπάρχει το πρόβλημα μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας.
και γι' αυτό το λόγο έχουν μία γραμμή που φαίνεται φιλοελληνική. Όμως να πω και κάτι άλλο. Η Ρωσία επί Πούτιν αποφάσισε να ιδρύσει μία ομάδα έψιλον. Πώς είναι η ελληνική ομάδα έψιλον ή όπως είναι η τουρκική ομάδα έψιλον, που όπως σας έχω εξηγήσει κατ' επανάληψη και κανείς άλλος πλην του μεγάλου τουρκολόγου του Βασίλη του Κυρατζόπουλου, αυτά που θα σας πω τώρα δεν τα ξέρει. Η τουρκική λοιπόν ομάδα έψιλον, η οποία λέγεται Εργένεκον, η οποία λεγότανε Ozel Horp Diversi, μετά ονομάστηκε Saver Berlik, μετά Tetkik Kurumu, το πρώτο όνομα είναι του 1952, το 1961 άλλαξε, το 2003 άλλαξε, και από εκεί και πέρα ονομάστηκε Εργένεκον. Η τουρκική λοιπόν αυτή έψιλον είναι μια δραστήρια ομάδα, η οποία είναι σε κόντρα με την ελληνική έψιλον, και έχουμε όμως και τη ρωσική έψιλον, η οποία δεν τα πάει καλά με τους Τούρκους, και πώς λέγεται, Μιντία. Από πού το πήραν το όνομα? Από τη Μίδια. Τη Μίδια, αυτό το πρόσωπο της ελληνικής ιστορίας, υπάρχει και ανάλογο θεατρικό έργο. Να πω τώρα σε αυτούς που δεν ξέρουν από θέατρο, ότι η Μίδια μπορεί στο θεατρικό έργο, ο θεατρικός συγγραφέας, να την εμφανίζει να σκοτώνει τα παιδιά της. Στην πραγματικότητα όμως η Μίδια ουδέποτε σκότωσε τα παιδιά της. Έτσι, να το πούμε και αυτό. Η Μίδια είναι ένα πρόσωπο εξαίρετο της ελληνικής ιστορίας, σχετιζόμενο με μεγάλους ήρωες κτλ. Είχε κάνει αρκετά παιδιά, έκανε και παιδιά στα 100 της χρόνια, λέει ελληνική ιστορία, και δεν λένε παραμύθια η ελληνική ιστορία. Ήτανε μάγισσα εξάλλου, μην το ξεχνάμε, ήτανε συγγενής με την Κυρίκη και τις άλλες. Λοιπόν, άρα η ρωσική έψιλον είναι πολύ σημαντικό αυτό για μας, ονομάστηκε από τον Πούτιν Μίδια. Αν είσαι φανατικός Εβραίος ή αν είσαι φανατικός Αθέληνας, δεν βγάζεις την κορυφαία οργάνωσή σου με ελληνικό όνομα, προσέξτε το αυτό. Να. Και δεν βγάζεις τον κορυφαίο πυραυλό σου εδάφους εδάφους, Ισκάντερ, δηλαδή Αλέξανδρο. Σωστά. Λοιπόν, να τα πούμε αυτά για κάποιους οι οποίοι λένε, ξέρω εγώ. Εγώ δεν λέω ότι θα μας βοηθήσει ο Πούτιν, δεν λέω ότι θα μας υποστηρίξει σώνει και καλά. Θέλω να πω όμως με αυτά που σας προείπα ότι έχει κάποια σχέση φιλετικά, συγγενικά με την Ελλάδα. Ότι όχι μόνο αυτός, αλλά και όλη η Ρωσία έχει σχέση με την Ελλάδα, γιατί στην ιστορία των αβάρχων του ρωσικού στόλου, να έχετε υπόψη ότι οι περισσότεροι ήταν ελληνικής καταγωγής, επίσημα. Λοιπόν, άρα η παρουσία των Ελλήνων στη Ρωσία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ήταν και είναι και θα είναι. Τώρα, το τι στάση θα κρατήσει στο μέλλον, εάν η δική μας κυβέρνηση δεν ήταν αυτή που είναι και ήταν κάποιοι που είχαν μυαλό, θα εκμεταλλευόντουσαν τη Ρωσία, θα πέρανε σκάφη επιφανείας από τη Ρωσία, θα πέρανε οπλικά συστήματα, αεροσκάφη κτλ. Τα οποία δεν θα μπορούσαν οι Τούρκοι να αντιμετωπίσουν, και θα τους βγαίναμε καπάκι, θα τους βγαίναμε από πάνω. Δυστυχώς δεν έχουμε τέτοια κυβέρνηση. Και έχουμε παρά την προθυμία και τις προτάσεις των Ρώσων, δεν έχουμε κάνει τις ανάλογες αγορές. Σας ακούω. Έχουμε αμερικανόδουλη κυβέρνηση, και επίσης είναι γνωστό ότι υπάρχει πρόταση των Ρώσων για τα F-35, για μια γραμμή παραγωγής που θα μπορούσαν να ανασχέσουν το κύμα των F-35, τα οποία θα μπουν σε υπηρεσία, νομίζω, η πρώτη μοίρα από το 2018 στην Τουρκία, τα stealth F-35. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Τα F-35 δεν αντιμετωπίζονται από τα Block 50 τα δικά μας, και θα πρέπει να υπάρξει επιγόντως μια αγορά αεροσκαφών, και η μόνη περίπτωση που οικονομικά θα μπορούσαμε να επιβιώσουμε να αγοράσουμε αεροσκάφη είναι η αγορά των υπερσυγχρόνων ρωσικών αεροσκαφών, όπως είναι το TAF-50, αν μας επιτρέψουν, και να έχουμε μια, όχι υπεροχή, να έχουμε τουλάχιστον μια αξιόλογη αεροπορική δύναμη για να αντιμετωπίσουμε αυτό που έρχεται. Γιατί δεν είναι μόνο τα F-35 της Τουρκία. Είναι ότι η Τουρκία φτιάχνει και δικούς της πυράβλους αέρος επιφανείας, εδάφους εδάφους κτλ. Φτιάχνει μια τεράστια πολεμική βιομηχανία, για την οποία έχω κάνει άρθρο εγώ πριν 2 χρόνια, και τα είπα αναλυτικά όλα τα απόρριτα των Τούρκων στην εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Τώρα ένα ερώτημα σχετικά με τα αντιεροπορικά συστήματα των Ρώσων. Λέγατε πριν για τους Patriot. Οι Ρώσοι όμως νομίζω ότι είναι πολύ πιο μπροστά. Δηλαδή μόνο η S-300 που φεύγει το βλήμα κάθετα, ενώ οι Patriot είναι σε κλίση. Και έχουν φτάσει τώρα στους S-400V, ακόμα πιο προηγμένα συστήματα. Επειδή έχω διαβάσει την αναλυτική σύγκριση των S-300 με S-400, θέλω να σας πω ότι η S-400 είναι άπειρα προηγημένη. Άπειρα προηγημένη των S-300. Και θα ήταν καλό να αγοράσουμε ένα τέτοιο σύστημα, S-400, αν μπορέσουμε, έστω και πληρώνοντας με πορτοκάλια, δεν ξέρω πώς,
διότι ναι. πραγματικά είναι ένα εξαιρετικό σύστημα. Μάλιστα. Κύριε Πάλιμο, τώρα ένα ερώτημα το οποίο έχει ενδιαφέρον. Υπάρχει το ενδεχόμενο στην κατοχή των Ρώσων και μέσα σε αυτό εντάσσεται και το θέμα των ελληνογενών και όλων αυτών των τάσεων των ρωσικών για σύσφιξη σχέσεων με την Ελλάδα. Υπάρχει λοιπόν το ενδεχόμενο οι Ρώσοι να έχουν στην κατοχή τους αρχαία χειρόγραφα, αρχαία ελληνικά, ίσως και από το Άγιο Όρος λόγω των επαφών του Πούτιν, των ρωσικών μονών, να έχουν στην κατοχή τους αρχαία ελληνικά χειρόγραφα με τεχνολογία μέσα για να κατασκευάσουν σήμερα προηγμένα μηχανήματα και οπλικά συστήματα. Και σε αυτό θέλω να εντάξω και το θέμα με τις αποκαλούμενες κοσμοσφαίρες, όπου νομίζω και στο παρελθόν είχαν κάνει μια παρέμβαση. Παλιότερα θυμάμαι, σας είχε φιλοξενήσει ο Ευαγγελάτος πριν πάρα πολλά χρόνια για κάποιες σφαίρες που είχαν εμφανιστεί στη Θεσσαλονίκη. Είχατε πει ότι είναι κοσμοσφαίρες. Ή θυμάμαι καλά. Έχω ένα τεύχος του ρωσικού κομμουνιστικού περιοδικού Πατρίς, το λέω στα ελληνικά. Του 1975, το τεύχος αυτό το έχω στην κατοχή μου, που μιλάει για τα Foo Fighters, δηλαδή τις αυτές λεγόμενες κοσμοσφαίρες που λένε, και για εμφανίσεις τέτοιες πάνω από τη Ρωσία. Σαφώς δεν ήταν ρωσικής κατασκευής, διότι τότε το 1975 ενοχλούσαν, τραυμάτιζαν και προβλημάτιζαν το ρωσικό πληθυσμό. Άρα οι σφαίρες αυτές, τα λεγόμενα Foo Fighters, ή κάπως αλλιώς όπως τα λένε άλλοι, και για τα οποία έχω πάρα πολλά στοιχεία, γιατί αυτά είναι που παράγουν τα αγρογράμματα. Ναι. Δεν είναι ρωσικής κατασκευής, σίγουρα. Τώρα για το θέμα που μου ζητήσατε, εάν έχουν έγγραφα από το Άγιο Όρος, δεν το πιστεύω, γιατί εγώ, όπως ξέρετε, είμαι σε συνεχή και άμεση επαφή με πρόσωπα στο Άγιο Όρος, με 120 πρόσωπα, όχι με ένα και με δύο. Δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο, δεν μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο και δεν ξέρω καμία κατασκευή του ρωσικού στρατού που να οφείλεται σε αρχαία χειρόγραφα. Αντιθέτως, ξέρω το σφαιρικό κεραυνό, ο οποίος είναι ένα πυροβόλο πλάσματος πολύ ισχυρό, και έχουν φτιάξει άρματα οι Ρώσοι με 10 ή 12 σφαιρικούς κεραυνούς επάνω, δηλαδή έχουν 12 σωλήνες. Είναι φοβερά ισχυρά σαν δύναμη πυρός αυτά τα άρματα. Ξέρω τον Μπάβατρον, το οποίο το πήραν από τον Γιόλβα και το οποίο το έχουν αναπτύξει και το ξέρει και η CIA ότι έχουν τον Μπάβατρον οι Ρώσοι, γιατί έχω μιλήσει με αρχιπράκτορα της CIA εγώ και μου το έχει πει αυτό, το ξέρετε. Το Μπάβατρο, μπορείτε επίσης, να μας πείτε πώς λειτουργεί το Μπάβατρο με ακτίνα από το διάστημα. Το Μπάβατρο που... είναι ένα πυροβόλο πλάσματος που στέλνει μια ακτίνα πλάσματος τρομερής ισχύως. Μια βολή Μπάβατρο ή και δύο βολές θα μπορούσε να καταστρέψει ένα αεροπλανοφόρο, ενώ μια βολή Μπάβατρο θα μπορούσε να διαλύσει οποιαδήποτε οχύρωση. Να πούμε ότι οι Ρώσοι έχουν εξελιχθεί και στο μετεωρολογικό πόλεμο, όπως και οι Αμερικάνοι εξάλλου. Υπάρχει το αντίστοιχο ρωσικό HARP, ναι. Το HARP της Δύσης το έχει φτιάξει ο Γιόλβας, το ρωσικό HARP όχι, είναι άλλη κατασκευή. Μάλιστα. Ενώ οι Ρώσοι έχουν προχωρήσει και σε άλλες μορφές οπλικά συστήματα, όπως και οι άλλοι λαοί, δηλαδή δεν λέω ότι οι άλλοι δεν έχουν προχωρήσει. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι Ρώσοι είναι λίγο πιο ειλικρινείς, διότι ακούστηκε μια μπούρδα κάποτε, επειδή είχαμε βγάλει ένα ντοκιμαντέρ η ομάδα Ε για το ΜΠ, το οποίο ΜΠ είναι ένα οπλικό σύστημα που μπορεί να έχει μόνο ένα χειριστή, δεν λειτουργεί διαφορετικά. Να. Είχαν εμφανίσει οι Αμερικάνοι κάποιες δηλώσεις ότι δήθεν και αυτοί έχουν το ΜΠ, είναι εντελώς κωμικό να το συζητάμε. Δεν ξέρουν καν τι είναι. Δηλαδή αν τους το βάζεις στο τραπέζι μπροστά τους και τους πεις τι είναι αυτό που βλέπετε, δεν ξέρουν καν τι είναι. Για να σας πω πόσο άσχετοι είναι, δεν ξέρουν το μέγεθος του ΜΠ. Τι είναι αυτό? Ένα οπλικό σύστημα, το ισχυρότερο στον κόσμο, το οποίο επηρεάζει τα μορφογενετικά πεδία. Λοιπόν, και εμφανίστηκαν οι Αμερικάνοι ότι δήθεν και καλά έχουν κατασκευάσει παράλληλα το ΜΠ. Αυτές είναι ανοησίες. Έχουν πολύ ισχυρό στρατό. Κάνουν ετήσια δαπάνη 650 δισεκατομμύρια δολάρια, πολύ περισσότερα από όσα κάνουν μαζί οι Κινέζοι και οι Ρώσοι. Έχουν τον πρώτο σε αριθμό στρατό στον κόσμο συνολικά, με τη μεγαλύτερη ισχύ, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό το όπλο που οι Αμερικάνοι κάνουν με 100.000 δολάρια, οι Κινέζοι και οι Ρώσοι το κάνουν με 20 με 30.000 δολάρια. Mm-hmm. Αυτό το όπλο που οι Αμερικάνοι έχουν αναπτύξει, οι Ρώσοι και οι Κινέζοι το έχουν αναπτύξει σε άλλη μορφή και ίσως να υπερέχουν. Είτε αυτό είναι ελικόπτερο, είτε είναι άρμα, είτε είναι αεροπλάνο, είτε είναι οτιδήποτε. Θέλω να πω λοιπόν, αυτό που νομίζουν κάποιοι, ότι αν γίνει ένας πόλεμος ανάμεσα σε ΝΑΤΟ και Ρωσία-Κίνα
Και σας το λέω αυτό γιατί ο πόλεμος δεν θα είναι ανάμεσα σε Αμερική και Ρωσία, θα είναι ανάμεσα στο ΝΑΤΟ, γιατί τόση ώρα σας μιλάω για τις δυνάμεις των Αμερικάνων, δεν έχω προσθέσει σε αυτές τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ, δηλαδή Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία και λοιπές χώρες του ΝΑΤΟ. Εάν γίνει λοιπόν ένας τέτοιος πόλεμος που λένε μερικοί σε 10 μέρες θα έχουμε διαλύσει τους Ρώσους, οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να πάνε χωρίς ιατρική εξέταση να νοσηλευτούν στο Δαφνί. Διότι ο ρωσικός στρατός με αυτά που εγώ σας είπα μόνο εμφανίζει την πιθανότητα να κερδίσει τις πρώτες μάχες. Τουλάχιστον. Και το εμφανίζει για τρεις λόγους γεωστρατηγικά. Πρώτον, διότι οι Ρώσοι είναι κοντά στα πεδία μαχών, δηλαδή είναι κοντά, συνορεύουν με την Ευρώπη, είναι Ευρώπη η Ρωσία. Είναι κοντά στη Μέση Ανατολή, στα πετρελαία, συνορεύουν με τη Μέση Ανατολή σχεδόν. Είναι κοντά στην Ασία, κάτω στην Κίνα, είναι μια τεράστια χώρα η Ρωσία. Άρα λοιπόν οι Ρώσοι είναι κοντά, οι Αμερικάνοι είναι μακριά. Δεύτερον, οι χώρες του ΝΑΤΟ δεν είναι πρόθυμες να πολεμήσουν τους Ρώσους και γι' αυτό βέβαια έχει εμφανιστεί το σχέδιο που εκπώνησε ένας Πόλωνο Εβραίος Αμερικάνος πολιτικός το 1972, το οποίο σχέδιο προβλέπει την Ισλαμοποίηση της Ευρώπης με σκοπό οι Ισλαμιστές να ανασχέσουν τη ρωσική κάθοδο, γιατί οι Ισλαμιστές θα πολεμήσουν αυτό. Τους Ρώσους, βεβαίως. Διότι οι Ρώσοι είναι, αυτή τη στιγμή εμφανίζονται σαν φορείς πολιτισμού και ορθοδοξίας και οι Ισλαμιστές εμφανίζονται αυτή τη στιγμή σαν φορείς Ισλαμισμού και Εβραιοκρατίας. Υπάρχει μια αντιπαράθεση. Λοιπόν, και γι' αυτό ένας βασικός λόγος που έφυγε από την Ευρώπη η Αγγλία είναι αυτό, να γλιτώσει δηλαδή την Ισλαμοποίηση που πάει να επιβληθεί στην υπόλοιπη Ευρώπη. Σωστά. Με σκοπό την ανάσχεση των Ρώσων. Διότι οι Ρώσοι θα αντιμετωπίσουν τους ανθρώπους βόμβες των Ισλαμιστών και εκεί τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Να πω λοιπόν ότι σε ένα πόλεμο ανάμεσα στις δύο αυτές δυνάμεις μεγάλες, σχηματισμούς, δεν θα επιβιώσει κανείς. Δεν θα κερδίσει κανείς. Και δεν θα κερδίσει κανείς για τρεις λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι εάν χρησιμοποιηθούν πυρηνικά όπλα θα καταστραφεί ο πλανήτης. Ο δεύτερος λόγος είναι αν δεν χρησιμοποιηθούν πυρηνικά όπλα πάλι θα είναι τέτοιες οι καταστροφές που δεν θα μπορέσει να συνέλθει ο πλανήτης. Και τρίτο και τελευταίο, οι Αμερικάνοι έχουν φτιάξει ένα δορυφόρο ο οποίος περιέχει ένα υλικό ραδιενεργό βάρους 25 κιλών ή παραπάνω, δεν ξέρω, το οποίο το φτιάξαν σε περίπτωση που χάσει τον πόλεμο με τη Ρωσία να ρίξουν αυτό το δορυφόρο στη γη ατμόσφαιρα ώστε να πεθάνει οτιδήποτε ζωντανό. Δηλαδή έχουν μία απειλή οι Ρώσοι ότι αν κερδίσετε με ένα αστραπιαίο πυρηνικό πόλεμο, εμείς θα κατεβάσουμε από το δορυφόρο το ραδιενεργό υλικό, το οποίο θα καλύψει τη γηνή ατμόσφαιρα και θα πεθάνει οτιδήποτε ζωντανό στη γη. Λοιπόν, υπάρχει και αυτή η βλακεία εκτός από τις άλλες που έχετε ακούσει, τα πυρηνικά όπλα κτλ. Γιατί όλα αυτά είναι βλακείες. Όλα αυτά δείχνουν ότι ο άνθρωπος παραμένει ζώων και δεν έχει καταλάβει ότι κινδυνεύει η ύπαρξή του με αυτούς τους οπλισμούς. Σωστά. Δεν είναι ότι θα νικήσει ο ένας, θα νικήσει ο άλλος. Με 7.500 πυρηνικές κεφαλές ο ένας και με 7.000 ο άλλος δεν είναι δυνατό. Δεν θα νικήσει κανείς, είναι αυτονόητο. Μάλιστα, κύριε Πάλμα, ένα τελευταίο ερώτημα. Μας είχατε πει κάποια πράγματα και για το θέμα των ειδικών δυνάμεων, των επίλεκτων μονάδων, όπως οι Ρώσοι Σπετσνάζ σε σχέση με τους Navy Seals, για παράδειγμα, τα γνωστά αυτά σώματα, τα επίλεκτα. Λίγα πράγματα την προηγούμενη φορά. Είχατε πει ότι αρχίζουν οι Ρώσοι και παίρνουν προβάδισμα και εκεί λόγω της εκπαίδευσης. Μπορούμε να πούμε κάτι γι' αυτό, για το κλείσιμο της εκπομπής? Κοιτάξτε, είναι γνωστή η καλή εκπαίδευση των Rangers, των Αμερικάνων, των Navy Seals κτλ. Είναι καλή η εκπαίδευσή τους. Όμως, στον Αμερικάνικο στρατό υπάρχουν και πολλά γαλακτομπούρεκα τώρα τελευταία, ενώ ο Ρωσικός στρατός έχει σκληρούς στρατιώτες και άγριους, που υφίστανται μια πολύ σκληρή εκπαίδευση και που έχουν και ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς είναι φανατικοί ορθόδοξοι και αυτό βοηθάει στην ικανότητα να πολεμάς. Σου δίνει κάποιο θάρρος. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι ρωσικές καταδρομές ίσως να υπερέχουν ελαφρώς των αγγλικών, των αμερικανικών, των γερμανικών, των γαλλικών και των λοιπόν καταδρομέων του κόσμου. Είναι γνωστό ότι κάποτε τα ελληνικά ΟΗΚ θεωρούνται οι καλύτεροι καταδρομοί στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή κάποιοι λένε ότι τα συγκρίνουν με τα σπέτνα της και τα λοιπά. Εντάξει, όλα αυτά παίζουν. Ένας πόλεμος πάντως δεν θα κριθεί στις καταδρομές. Σίγουρα. Ένας πόλεμος δεν θα κριθεί στον ανεφοδιασμό και το λέω αυτό για τους στρατηγικούς που μας ακούνε, διότι δεν θα προλάβει να υπάρξει ανεφοδιασμός. Θα είναι ένας αστραπίος πόλεμος βαρέων όπλων,
ο οποίος δεν θα επιτρέψει την πολύχρονη αντιπαράθεση. Θα υπάρξει μια μαζική καταστροφή, μια μαζική διάλυση και θα επιβιώσουν κάποιοι λίγοι ίσως μέσα σε κάποια σπήλαια και τεχνητά σπήλαια, καταφύγια δηλαδή, από τα οποία έχουν φτιάξει τεράστια καταφύγια και οι Ρώσοι και οι Αμερικάνοι, ειδικά οι Αμερικάνοι. Και βέβαια κάποια στιγμή θα πρέπει να βγουν από τα καταφύγια και θα αντιμετωπίσουν ένα κατεστραμμένο πλανήτη και δεν θα επιβιώσουν ούτε αυτοί. Είναι σαν τα ελληνικά τηλεοπτικά κανάλια που όπως πάνε δεν θα επιβιώσει κανένα. Θα γίνουν όλα υπεχρεωμένα. Άλλο. Κύριε Πάλμου, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Νομίζω ήταν άκρως ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Ναι, νομίζω αυτά που σας είπα για τους ελιγμούς των ρωσικών πυράβλων και για το σύστημα του αερόστρων, το hovercraft με τους πυράβλους Μοσκίτη είναι πολύ σημαντικά, ναι, διότι δημιουργούν μια νέα εικόνα στη μάχη επιφανείας που έχει μεγάλη σημασία για τη Μεσόγειο και για τη Μέση Ανατολή γενικότερα. Όποιος επικρατήσει εκεί, όποιος τόλος επικρατήσει, θα κρίνει και τις εξελίξεις, γιατί δεν αποκλείεται κάποια μελλοντική αντιπαράθεση στη Συρία μεταξύ Ρώσων και Τούρκων ή μεταξύ Ρώσων και κάποιων άλλων. Δεν αποκλείω τίποτα. Εύχομαι να μην γίνει, αλλά δεν μπορώ να αποκλείσω. Και να πω ότι Έλληνες και Κύπροι, οι Έλληνες έχουν ξαναπάει στη Συρία, αυτοί έχουν ξαναπολεμήσει, οι Έλληνες και Κύπροι και κάποιοι Αρμένοι είναι έτοιμοι να ξανακατεύουν κάτω αν συμβεί κάτι. Μάλιστα. Και τώρα δεν θα κατέβουν με τους σφαιρικούς κεραυνούς, θα κατέβουν με βαρύτερα όπλα. Και να προγραμματίσουμε μια εκπομπή στο μέλλον αποκλειστικά για το θέμα των αποκαλούμενων Foo Fighters ή αλλιώς κοσμοσφαίρες που σχετίζονται και με τα αγρογλυφικά, αν και μας είχατε πει για τον Νότιο Πόλο. Πολύ ευχαρίστως, πολύ ευχαρίστως. Να πούμε περισσότερα. Να είστε καλά, κύριε Πάλμου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Χάρηκα που σας άκουσα. Γεια σας.